Υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν για να μπούμε σε αναπτυξιακή τροχιά, ήταν το μήνυμα του Προέδρου του Επιμελητηρίου Άγγελου Τσατσούλη στην κοπή της πίτας του Επιμελητηρίου το βράδυ της Κυριακής. Ως ήθιστε, κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η κοπή της πίτας του Επιμελητηρίου Καβάλας αποτέλεσε το κεντρικό γεγονός της πολιτικο-οικονομικής ζωής του νομού Καβάλας, καθώς στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν όλοι οι οικονομικοί φορείς της πόλης, οι εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου, του ΟΕΒΕ Καβάλας, των υπολείπων επιμελητηρίων, αλλά πολύ περισσότερο, φέτος που η κοπή της πίτας συμπίπτει με την προεκλογική περίοδο, το παρόν έδωσαν πλήθος υποψηφίων βουλευτών από όλους κομματικούς σχηματισμούς. Ο κύριος Τσατσούλης μίλησε για μια πολύ επίπονη χρονιά για τον επιχειρηματικό κόσμο, με μικρές απλές μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας όμως πως υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν για να έρθει η ανάπτυξη που περιμένουμε 6 χρόνια και ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που ακόμη αργεί. Σημαντικά πράγματα έχουν ορθολογιστεί σε επίπεδο μακροοικονομικών και δημοσιονομικών μεγεθών. Δεν υπάρχει ακόμα καμία αμφιβολία ότι έχουν γίνει μικρές, απλές μεταρρυθμίσεις που καθιστούν την εικόνα της χώρας καλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές. Υπάρχουν ακόμα όμως πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για να πούμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα αισιόδοξο μέλλον. Η ανεργία, η ρευστότητα, το σταθερό, και το οικονομικό, σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού παραγωγικού μοντέλου ακόμα αργούν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να στηριχθούν σε πειραματισμούς και νεφελώδεις υποσχέσεις. Θέλουν καθαρά λόγια, καθαρές λύσεις, πρόοδο και όχι οπισθοδρόμηση. Θα προωθήσουν μια ανάπτυξη που θα εκπορεύεται από το κράτος ή από έναν υγιή ιδιωτικό τομέα. Θα επιδιώξουν προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και πρόσθετα έσοδα για το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία. Με ποιες δράσεις θα στηρίξουν την καινοτόμο μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ώστε να αποκτήσει προοπτική η νέα γενιά και να δημιουργηθούν νέοι εργοδότες. Αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι υποσχέσεις, παροχολογία και εκφοβισμός. Τα αποτελέσματα τα είδαμε. 700 εκατομμύρια ευρώ βγήκαν την προηγούμενη Παρασκευή από τη χώρα, από τις τράπεζες. Ακολούθως ο Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως Θάσου Προκόπιος έκοψε την καθιερωμένη πίτα του επιμελητηρίου, ενώ για τον νικητή του φλουριού υπήρχε δώρο 2 διανυκτερές σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο του όμιλου Galaxy Air Hotel. Ότι κάθε εκδήλωσή σας αποτελεί ξεχωριστό γεγονός για την πόλη. Ευκαιρία να συναντηθεί φριζόμεθα όλοι και να επικοινωνούμε, να κοινωνούμε όλων εκείνων που προανέφερα και εσείς είχατε την ευκαιρία να αναπτύξετε. Δεν είμαι αρμόδιος να κάνω αναφορά στο περιεχόμενο της ομιλίας σας, το οποίο ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Την βασιλόπιτα του επιμελητηρίου στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Έπειτα ο κύριος Τσατσούλης παρέδωσε την επιταγή των 4.500 ευρώ από τον καλά του επιμελητηρίου με την Δήμαρχο να ευχαριστεί θερμά τον επιχειρηματικό κόσμο για την ακαριαία ανταπόκριση των καβαλιωτών να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Λοιπόν, κυρία Δήμαρχε, έχουμε εδώ μια επιταγή του επιμελητηρίου μας, η οποία είναι 4.200 τόσα ευρώ. Λοιπόν, τα έξοδα, αφού είναι καθαρά τα χρήματα, έτσι. Έχουμε πληρώσει τα πάντα και έχουμε περισσέψει αυτά τα χρήματα για το κοινωνικό μας παντοπολείο. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον επιχειρηματικό και εμπορικό κόσμο της Καβάλας, που συνέλαβε αμέσως το μήνυμα των καιρών, συνέλαβε αμέσως το γεγονός ότι πρέπει να δώσουμε χείρα βοήθειας σε ανθρώπους δοκιμαζόμενους οικονομικά. Λαμβάνοντας το λόγο, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Γιώργος Παυλίδης αναφέρθηκε στη δυσανάλογη ύφεση που έζησε η περιφέρειά μας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, με τεράστια μείωση του ΑΕΠ της περιοχής, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπήρχε μια εικονική ανάπτυξη με μειονεκτήματα που ήρθαν στην επιφάνεια. Ταυτόχρονα προχώρησε σε ανακοινώσεις αποφάσεων και έργων που θα δώσουν ανάσα στην περιφέρεια. Με δεδομένα στοιχεία της Eurostat το 11 και το 12, η περιφέρειά μας είχε μια πτώση της τάξης του 17,5%. Έναντι κοντά στο 10 που είχε η υπόλοιπη χώρα.
Η απόκληση, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι μεγάλη. Και η αναζήτηση των αιτίων πρέπει να γίνει από όλους μας. Ότι κάθε τι που περνάει από τον τόπο μας, και αναφέρομαι στον αγωγό ΤΑΠ, αναφέρομαι σε άλλες δράσεις, στη μη ύπαρξη φυσικού αερίου στην περιοχή μας, αναφέρομαι σε μια σειρά από δράσεις, πρέπει να γίνεται ανταποδοτικά. Θα πρέπει η υποχωρητικότητα, η ανοχή αντιλήψεων, οι οποίες μας ζηλιώνουν συγκριτικά με άλλες χώρες, θα πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν. Θα πρέπει να αναπτύξουμε επίσης μια ενδοπεριφερειακή καταναλωτική συνείδηση. Να αλληλοϋποστηριχθούμε, να κινήσουμε την αγορά εμείς οι ίδιοι. Τα πλαίσια της σύνδεσης, η οποία θα υπάρξει από τον Προμακώνα μέχρι το Ορμένιο, με ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου, όπου σχεδιάζονται νέες σύραγγες και είναι ήδη στο στάδιο της προμελέτης, κάτι που ο ίδιος και οι συνεργάτες μου από την περιφέρεια το επεδίωξαν, έτσι ώστε να υπάρξει μια ταχύτητα 160 χιλιόμετρων οριέως, αλλά και ταυτόχρονα μείωση του κόστους μεταφοράς, άρα αύξηση του ανταγωνισμού μας κατά 50%, επιδιώκουμε να ενταχθεί και θα ενταχθεί, θα πιστεύω ότι θα το πετύχουμε, να γίνει ηλεκτροκίνητη και η συγκεκριμένη σύνδεση.